Αμετάβλητα θα παραμείνουν και την επόμενη χρονιά τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο του Βόλου, παρά τις αυξήσεις στην τιμή της ενέργειας και των καυσίμων που αποτελούν ανελαστικές δαπάνες για τις υπηρεσίες και παρά τις αυξημένες ανάγκες που έχει δημιουργήσει σε επίπεδο καθαριότητας η πανδημία του κορονοϊού. Αυτό αποφάσισε κατά πλειοψηφία χθες βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο. Από την απόφαση διαφοροποιήθηκαν μειοψηφίες που ζήτησαν μείωση των τελών επικαλούμενες αυξημένα έσοδα από τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων που δηλώθηκαν από τους δημότες και μολονότι αυτά μέχρι στιγμής δεν έχουν περάσει σε επίπεδο τιμολόγησης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ανδρέα Ζέρβα, η Δημοτική Αρχή του Αχιλλέα Μπέου από το Σεπτέμβριο του 2014 έως και σήμερα έχει προχωρήσει σε τρεις σταδιακές μειώσεις των δημοτικών τελών και του δημοτικού φόρου. Μακάρι να γίνει άμεσα, μακάρι τα έσοδα των δημοτικών τελών να αυξηθούν και εδώ είμαστε να εξετάσουμε τη μείωση. Άλλωστε είμαστε μοναδική δημοτική αρχή, το τονίζω πάλι, που έχει κάνει τρεις διαδοτικές μειώσεις. Καμία εξισορρόπηση στις ελευθερίες. Η σωστήριξη των πόλεων με τη νέα Ιωνία. Πόλη είχατε μεγάλες διαφορές. Και όχι μόνο στα οικογενειακά, και στις γενικές, στα επαγγελματικά. Μειώσαμε τους κοινόχρηστους χώρους στο παρελθόν. Παραμένουμε στην πολιτική που ασκούμε. Δίπλα στους δημότες, δίπλα στους πολίτες, δίπλα στις επιχειρήσεις και αρρωγή σε κάθε τους προσπάθεια. Υπέρ της πρότασης της Δημοτικής Αρχής τάχθηκε μόνο η παράταξη της μείζωνος μειοψηφίας με την επικεφαλής Νάνση Καπούλα να επισημαίνει. Με το σκεπτικό λοιπόν ότι δεν υπάρχει αύξηση στα τέλη, ότι πέρασε μια δύσκολη οικονομική φάση ο εκάστοτε Δήμος και βεβαίως και για το θέμα των συγκεκριμένων υπηρεσιών που είναι υψής της σημασίας, σε ό,τι αφορά το θέμα 1, εμείς είμαστε σχεδόν θετικά. Οι παρατάξεις των κυρίων Αποστολάκη και Παπαδούλη καταψήφισαν την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τα τέλη, ζητώντας να προχωρήσει ο Δήμος σε μείωσή τους. Επικαλούνται, όπως αναφέρθηκε, τα αυξημένα έσοδα που θα προκύψουν από την ενσωμάτωση στους λογαριασμούς των επιπλέον τετραγωνικών μέτρων που δήλωσαν οι δημότες. Εμείς λοιπόν λέμε όχι να μην κάνετε αύξηση, αλλά όχι να, να κάνετε μη μείωση. Αυτό μπορεί να γίνει όταν θα βγουν τα τετραγωνικά αυτά στον υπολογισμό, για να μην έχουν λοιπόν επιβάρηση των δημοτών, θα πρέπει να υπάρχει μια καλή μείωση των ζωνών, ώστε να ίσως και ληστεί αυτή η άνεση αύξηση στην δεδομένη οικονομική συγκυρία. Ένταση προκλήθηκε όταν ο επικεφαλής της Λαϊκής Αγωνιστικής Συσπήρωσης Απόστολος Ριζόπουλος ζήτησε κατάργηση των δημοτικών τελών και επιχορήγηση των υπηρεσιών μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αν αυτή τη στιγμή δεν είχαν περικοπεί οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι τα προηγούμενα χρόνια κατά 60%, θα μπορούσε να προχωρήσουμε αν όχι σε κατάργηση σε μια σημαντική μείωση των δημοτικών τελών. Δυστυχώς όμως, και αυτά τα αναφέρουμε εδώ και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Λαϊκή Σπήρωση χρόνια, περικοπήκανε οι ΚΑΠ και τώρα βρισκόμαστε στη θέση ο Δήμος να λειτουργεί με τους ίδιους πόρους των Δημοτών, από τα τέλη και τα ανταποδοτικά και τους πόρους, και όχι από την υπορική σαν τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι πολύ εύκολο, ειδικά για οικονομικά θέματα, να πετάμε λέξεις πυροτεχνήματα ή γενικότερα προτάσεις πυροτεχνήματα, χωρίς να προτείνουμε πώς θα υλοποιηθούν. Καλά τα λέτε από μικρόφωνο, κύριε Ριζόπουλε. Ελάτε να τα εφαρμόσουμε. Ο Αντιδήμαρχος Θάνος Θεοδώρου αναφέρθηκε στον εξορθολογισμό των τελών που επιχείρησε η Δημοτική Αρχή από το 2014. Ο στόχος μας είναι με την ολοκλήρωση της θητείας της δεύτερης να φτάσουμε σε έναν εξορθολογισμό των δημοτικών τελών, να μην υπάρχουν δημότες δηλαδή πολλών ταχυτήτων. Να υπάρχουν δηλαδή δημότες στο Βόλο που απολαμβάνουν και στην ερμηνεία τις ανταποδοτικές υπηρεσίες και να υπάρχει ένας διαχωρισμός στις ενότητες. Λόγω των δυσκολιών που, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι οι ίδιες απαιτήσεις που έχει το κέντρο με μια ενότητα και ούτε το ίδιο προσωπικό στελεχώνει τις ανταποδοτικές αυτές υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά, όμως, είμαστε και εκεί υποχρεωμένοι να δείχνουμε τον ανταποδοτικό μας χαρακτήρα. Στο μεταξύ, κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βόλου κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση με την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης να ασκεί κριτική στη Δημοτική Αρχή και να χαρακτηρίζει το πρόγραμμα πλασματικό. Ο κ. Ριζόπουλος ανέφερε ότι παρουσιάζονται έργα 135 εκατομμυρίων ευρώ για τα οποία δεν ξέρουμε ούτε ποια είναι, ούτε πότε και αν θα γίνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, όπως είπε, ότι 22 νέα έργα δεν έχουν χρηματοδότηση και δεν θα ξεκινήσουν μέσα στο 2022. Απαντώντας, ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού Θάνος Θεοδώρου τόνισε ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι 100% ρεαλιστικό και πως αυτό αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Δήμος δημοπράτησε 28 έργα το 2021 και στη λήξη του 2020 άλλα 23 με 28 εκατομμύρια πραγματικό προϋπολογισμό.